απόλυτο ραντεβού στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεβαίνουν κατακόρυφα οι τόνοι στην κεντρική πολιτική σκηνή με την κατάσταση να αγγίζει τα όρια της αντιπαράθεσης. Σκληρό ροκ στην κεντρική πολιτική σκηνή που δείχνει το δρόμο για εκλογές πακέτο την στιγμή που στο τοπικό πεδίο οι υποψήφοι προχωρούν σε ανοιχτές συναντήσεις και ανακοινώσεις. Τώρα τα όσα είδαμε να διαδραματίζονται στη Βουλή αποτέλεσαν το ρέκβιεμ της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ και σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα Καμένου την ώρα που το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ των Σκοπίων με τη νέα τους ονομασία να περνάει με 153 ναι. Φαινόταν εδώ και κάποιες εβδομάδες, ωστόσο χθες βράδυ έγινε οριστικό. Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος είναι πια εχθροί. Και τίποτα δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Πάνος Καμένος, στην τελευταία του, όπως αλλά δειγνωμιλία ως πολιτικός αρχηγός, προχώρησε σε μια δρυμία επίθεση προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Πήρατε δε και το κεφάλι μου και το πήγατε βόλτα στον Ερντογάν. Με το να χειροκροτούν από κάτω οι εφημερίδες, οι τουρκικές, οι Χουριέτ και οι υπόλοιπες, ότι επιτέλους έφυγε το πρόβλημα από τη μέση. Έλεγε ο κύριος Σκουρλέτης σήμερα, κλαψουρίζουν οι ανεξάρτητες. Δεν κλαψουρίζουν. Ούτε κλαίμε, ούτε παρακαλάμε. Δεν παρακαλέσαμε να κάνετε αλλαγή του κανονισμού. Και δεν θα δεχόμαστε να κάνετε αλλαγή του κανονισμού. Μία επίθεση πάντως που αυτή τη φορά δεν έμεινε αναπάντητη. Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε και η απάντηση ήταν οργισμένη, αλλά είχε και ποιήση. Η πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καινούριου τόπου δεν θα βρει. Δεν θα βρει άλλε θάλασσε. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Και σα το αφιερώνω κυρίω διότι πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα, ίσως και σε λίγους μήνες, αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι τα θετικά που πράξατε 4 χρόνια τώρα. Εξαγοράζεται από εσάς με υπουργική καρέκλα για να πετύχετε το 151. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι μιλάμε για πλήρη ανατροπή και του συντάγματος, αλλά και της ηθικής. Εάν φύγω από εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ θα πάω σπίτι μου. Δεν πρόκειται να πάω να παρακαλέσω κανέναν. Είμαι 25 χρόνια εκλεγμένος βουλευτής, 7 χρόνια υπουργός. Και σας διαβεβαιώνω, θα με ευγνωμονείτε που αντιλήφθηκα έγκαιρα τον πολιτικό σας σχεδιασμό να ανατρέψετε την κυβέρνηση που στηρίξατε επί 4 χρόνια. Το σκληρό ροκ κράτησε στη Βουλή και με τις τοποθετήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με φόντο την όλη συζήτηση η οποία εξελισσόταν για την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας αυτά τα οποία βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αποτελούν έκφραση μιας πρωτοφανούς πολιτικής θεσμικής αυθαιρεσίας. Η ελληνική δημοκρατία έζησε και ζει στιγμές πολιτικής αλλαγής. Όπως είδαμε, το προεκλογικό άρωμα είναι έντονο και το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Αλέξης Χαρίτσε συνέντευξή του το σημείωσε αυτό, ενώ στάθηκε στις προσλήψεις που δρομολογούνται σε διάφορους τομείς. Η απόφαση για τις εκλογές θα ληφθεί με καθαρά πολιτικούς όρους και όχι τεχνικούς. Πάντως το Υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει πανέτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Και μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί για το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το 2019, είναι όντως μια εκλογική χρονιά με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλουμε να είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών, ως, αν θέλετε, ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει να διεξαγάγει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα ως προς την διεξαγωγή των εκλογών. Οι εκλογές θα πρέπει, η απόφαση για τις εκλογές θα πρέπει να ληφθεί με καθαρά, καθαρά πολιτικούς. Η απόφαση, επαναλαμβάνω, για τις εκλογές, και αυτό είναι και το μήνυμα που
θέλω να δώσω είναι ότι θα λυθεί με καθαρά πολιτικούς όρους, όχι με τεχνικούς όρους. Στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Μεσσηνίος Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, στάθηκε ιδιαίτερα και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στην δρομολόγηση χιλιάδων προσλήψεων σε παιδεία, υγεία και αυτοδιοίκηση. Έχουμε ως κυβέρνηση συνολικά, έχουμε εξ αρχής πει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της δημόσιας διοίκησης, ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, στην παιδεία, στην υγεία, στην αυτοδιοίκηση βεβαίως, που χρειάζονται προσλήψεις. Χρειάζονται προσλήψεις ανειδίκευτου προσωπικού, χρειάζονται προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, χρειάζονται προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Και έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ελλείψεις οι οποίες παρατηρούνται. Είναι μπορεί χαρακτηριστικό. Μπορεί να εκλειφθεί και ως προεκλογική κίνηση. Μα δεν ξεκινάει τώρα αυτή η προσπάθεια. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, αυτό το οποίο λέτε, αν ξεκινούσαμε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Εμείς προχωρούμε στην κάλυψη των κενών βάσει των δυνατοτήτων που έχουμε και βάσει ενός συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε όλους τους βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Είδαμε τα όσα διαμορφώνονται στο κεντρικό πεδίο, πάμε εμείς και στα δικά μας. Ρυθμούς ανεβάζει ο Παναγιώτης Νίκας και η τελευταία του ανοιχτή εκδήλωση έγινε στους Γαργαλιάνους, παρουσία πλήθους κόσμου. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης στάθηκε στην ενότητα και στα μεγάλα και ουσιαστικά έργα που μπορούν να γίνουν και να αναδείξουν τον τόπο. Τη δυναμική του κατέγραψε σε μια ακόμα ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποίησε στην περιφέρεια της Μεσσηνίας και δει την τριφυλία ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Ο κύριος Νίκας, με ηχηρά μηνύματα για την αλλαγή της κατάστασης στην Πελοπόννησο, μίλησε σε ένα πολυπληθές ακροατήριο. Για μας η εξέλιξη είναι θετική. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω κάνει πάνω από 15 ανοιχτές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Με βοηθάει ο Θεός και σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Ομιλώ τον τελευταίο καιρό. Κινούμε με κριτήριο την αλήθεια και την ειλικρίνεια, παρότι είμαι σε κάποιες κρίσεις μου σκληρός, γιατί έτσι πρέπει να είμαι. Έχω συνείδηση ότι όταν επιδιώκεις το γενικό καλό και το λαϊκό συμφέρον, δεν πρέπει να χρησιμοποιείς σε καμία περίπτωση ανέτοιμες μεθόδους. Ο κόσμος ασφαλώς ανταποκρίνεται, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Σε μια Πελοπόννησο που κυριαρχεί το νοσηρό κλίμα, δυστυχώς, θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα και θα πάμε σε ενός άλλου τύπου διακυβέρνηση, σε μια άλλη τύπου διακυβέρνηση, όπου δεν θα κυβερνούν την περιφέρεια δύο άτομα, αλλά θα υπάρξει μια γενικότερη συμμετοχή και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Ο Παναγιώτης Νίκας καυτηρίασε στην ομιλία του αρκετές φορές την ακολουθούμενη πολιτική από την απερχόμενη Περιφερειακή Αρχή. Μάτι από χρήματα που θα κόβουμε από τα λεφτόδεντρα και σας τα μοιράζομαι και με πολιτικά κριτήρια, αν είσαστε φίλοι μας. Τόσο απλά και όποιος το χάψει είναι δυνατόν με τέτοιες λογικές και με τέτοιες τακτικές να απευθυνόμαστε στον κόσμο. Δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε θέσεις εργασίας, δεν πειράζει. Είχα πάει στην Κίνα, μέλιασα με τον τάδε δήμαρχο, θα φέρει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα του δώσω κι εγώ 2.500 στρέμματα που δεν έχω και να τις οι θέσεις εργασίας για τα παιδιά σας. Έρχονται. Μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο με τέτοιες τακτικές. Και ρωτάτε, γιατί η Ελλάδα έφτασε σε αυτό το σημείο. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Μπέστο Παναγιώτης Νίκας στάθηκε ιδιαίτερα σε όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν στην Πελοπόννησο, αφήνοντας αιχμές για την σημερινή κατάσταση. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα σε μια πόλη όπου έζησα δεκαετίες και χαίρομαι γιατί ξανοίγεται στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τα διεθνή της χαρακτηριστικά ενισχύονται συνεχώς. Η Πελοπόννησο είναι η περιφέρεια της πατρίδος μας με τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει το 60% των αρχαιολογικών χώρων, μπορεί να γίνει το κέντρο της μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς έχει μόνο το 2,4% του τουριστικού εισοδήματος και δυστυχέστατα έχει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο και στην υποστήριξη της γεωργίας. Δεν μπορεί η περιφέρεια να διοικείται από τον φωτογράφο. Δεν μπορεί να διοικείται από τον οδηγό, από τους φωτογράφους που περιφέρονται για να μας φωτογραφίζουν προς τι αλήθεια και τι είμαστε εμείς. Λοιπόν, διαφωνώ με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων. Τους πόρους τους οποίους έχουμε ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα πορτοφόλια σας, όπου κάθεται έξω από την επαγγελματία να δει αν πλήρωσε ΦΠΑ, αν πλήρωσε φόρο και τα δεν είναι δικά μας τα χρήματα αυτά.
πρέπει να τα διαχειριζόμαστε πάντοτε με πολύ μεγάλη προσοχή και με κριτήριο την παραγωγή των μεγάλων έργων, των μεγάλων. Ερχόμαστε στη Μεσίνη, το πέρασμα του Ζορμπά τον περασμένο Σεπτέμβριο άφησε πίσω του σημάδια σε υποδομές και διάφορες ζώνες, κυρία στην παραλιακή, στο Δήμο της Μεσίνης. Το πράσινο φως για σημαντικές παρεμβάσεις άναψε με την επικύρωση της έκτακτης χρηματοδότησης που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ και μαζί με το ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών θα βοηθήσει καθοριστικά στο να τρέξουν άμεσα ενέργειες αποκατάστασης. Ένα σημαντικό ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ έκτακτης χρηματοδότησης φτάνει στον Δήμο Μεσίνης και που έχει να κάνει με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών που προξενήθηκαν από τον κυκλώνα Ζορμπά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο κύριος Κορκολής λοιπόν εχθές μας έδωσε την απόφαση που μας δίνει, μας χρηματοδοτεί με 1 εκατομμύριο ευρώ για αποκαταστάσεις ζημιών από τη θερμονία Ζορμπά. Η απόφαση είναι στα χέρια μας. Οι διαδικασίες ήδη έχουν ξεκινήσει από σήμερα το πρωί στην τεχνική υπηρεσία όσον αφορά το κομμάτι των μελετών και της χρησιμοποίησης των χρημάτων. Τη Δευτέρα το μεσημέρι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο για την αποδοχή της χρηματοδότησης και προχωράμε με τη διαδικασία του νόμου 32 του 44-12. Αυτό ο νόμος εφαρμόζεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα χρήματα αυτά προορίζονται γιατί αυτές οι περιοχές έχουν κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη. Είναι Δημοτική Ενότητα Μεσίνης και Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου. Όπως και τα 300.000 ευρώ που κάναμε την αποδοχή την προηγούμενη εβδομάδα και αυτά είναι λόγω έκτακτης ανάγκης, τα οποία, όπως σας είπα, ήρθανε από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τον κύριο Χαρίτση. Οι διαδικασίες λοιπόν προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Σε πλήρη έξαρση είναι η γρήπη με την επέλασή της να προκαλεί ανησυχία. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, πρέπει να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε και ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην προμήθεια ακόμη 50.000 εμβολίων, ενώ το δύσκολο διάστημα είναι μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μέχρι και το τέλος Μαρτίου θα παρατηρείται η έξαρση της γρήπης στην χώρα μας. Οι επιστήμονες του Κελπνό τόνισαν για ακόμη μια φορά την σημασία του εμβολιασμού, υπογραμμίζοντας ότι από τα κρούσματα πολύ μικρό ποσοστό ήταν εμβολιασμένοι, παρότι η πλειοψηφία των κρούσματων ανήκε σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Έτος είχαμε μια καθυστερημένη εκδήλωση της γρήπης, τουλάχιστον εδώ για την Ελλάδα. Υπάρχουν κρούσματα, βλέπουμε πελάτες μας που έρχονται με συμπτώματα γρήπης, που πάντοτε όμως δεν συνάδουν ότι θα έχουν και τον ΙΤΑ 1 ή 1, που αυτό γίνεται, διαπιστώνεται μάλλον με μικροβιολογικό έλεγχο. Υπάρχει μια έξαρση, το βλέπουμε καθημερινά. Αν και εμείς φέτος άρχισε η εμβολιαστική καμπάνια άρχισε πολύ νωρίς, από το Σεπτέμβρη ήδη αρχίσαμε και εμβολιάζαμε τον κόσμο. Φέτος ήταν μόνο το τετραδύναμο αντιγρυπικό εμβόλιο με 4 στελέχη του ιού. Παρέχει καλύτερη ασφάλεια και καλύτερο προφίλ κάλυψης. Δεν είχαμε συμπτώματα αντιδράσεων, αλληλεπιδράσεων ούτε και παρενεργειών από αυτό το τετραδύναμο. Φέτος υπήρχε αυξημένος αριθμός εμβολίων και εμβολιάσαμε αρκετά άτομα και αρκετούς πελάτες μας. Τώρα υπάρχει μια ανάγκη για εμβολιασμό, το βλέπουμε και από τους φορείς που συστήνουν στον κόσμο ακόμα και τώρα που είναι καθυστερημένα να κάνουν εμβόλιο που θα αναπτύσσουν αντισώματα μετά από 10-15 ημέρες. Απλώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν εμβόλια στα φαρμακεία, θα γίνει μια έκτακτη εισαγωγή από τον ΕΟΦ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε έναν ικανό αριθμό εμβολίων ώστε να καλύψουμε και αυτούς που καθυστερημένα θέλουν να εμβολιαστούν, που πάντοτε βέβαια πρέπει να το συστήσει και ο γιατρός τους και να ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να είναι πάνω από 60, να είναι μικρά παιδιά κάτω από 3 χρονών, να έχουν συνοδές άλλες αρρώστιες, χρόνια νοσήματα, ώστε να έρθουν να εμβολιαστούν έστω και καθυστερημένα.
Πέρα από τον εμβολιασμό όμως, οι ειδικοί τονίζουν καθημερινά και τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της γρίπης. Στείλουμε στον πληθυσμό και σε όλο τον κόσμο να μην βρίσκεται σε κλειστό χώρο μαζί με άλλους ανθρώπους, ώστε να αποφύγουμε τη μετάδοση του ιού. Καλό πλύσιμο των χεριών. Όταν φτερνιζόμαστε ή βήχουμε, να βάζουμε τον αγκώνα μας ή ένα καθαρό μαντίλι που μετά θα το πετάμε. Και κυρίως όταν βλέπουμε άτομα που νοσούνε, να μην έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους ή με άτομα που έχουν άλλα χρόνια νοσήματα. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα για μια σειρά από θέματα. Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι Έλληνες, όπως σημειώνεται και σε νέα έρευνα. Η κατάσταση μάλιστα δείχνει πως έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια και πως οι περισσότεροι βασίζονται στην βοήθεια συγγενών και φίλων. Αλλά και πάλι οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Πολύ δύσκολα. Περιγράφεται δηλαδή μια κατάσταση άσχημη για την Ελλάδα. Ναι, οπωσδήποτε. Τη θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες αποτυπώνει έκθεση του ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος Έλληνας βαθμολογεί τη ζωή του με 6,2 με άριστα το 10, μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στις χώρες του ΟΑΣΑ. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει το επίπεδο ποιότητας ζωής που διαθέτουν χώρες με υψηλότερες υλικές υποδομές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Κορέα και οριακά ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πολύ δύσκολα τα βγάζουν. Και άμα έχουν να πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς, φως, νερό, τηλέφωνο και έχουμε και τα κινητά, δεν θέλουν να πιούν και ένα καφέ. Οι νέοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Εγώ στενοχωριέμαι για τα νέα παιδιά. Εμείς οι μεγάλοι, εγώ οι μεγάλοι, ας πούμε, θα κλειστώ και στο σπίτι μου άμα δεν βγω, άμα δεν βγαίνω οικονομικά. Αλλά ο νέος πρέπει να βγει, πρέπει να χαρεί. Και όμως αυτό το έχουμε απαγορεύσει. Ό,τι αφορά τα παιδιά, σκέφτεστε ότι θέλουν πολλά πράγματα, ρούχα, παπούτσια, δραστηριότητες, καθημερινό φαγητό στο σχολείο, στο σπίτι. Μόνο αυτά φτάνουν, φαντάζομαι. Και πόσο τα υπόλοιπα που χρειάζεται ένα σπίτι. Με δύο μισθούς. Ναι, εγώ σου παίρνω το καλό σενάριο. Δύο μισθοί επαρκούν? Όχι. Σκεφτείτε ο ένας πόσο πίσω μπορείς να μείνεις. Ο μέσος Έλληνας έχει καθαρό διαθέσιμο εισόδημα 14.400 ευρώ το χρόνο και ζει σε νοικοκυριό με περιουσιακά στοιχεία αξίας κοντά στα 125.000 ευρώ. Είναι το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, τελειώνουν εκεί τα λεφτά. Εάν είχαν 14.000, ποιος τη χάρη τους? Ξέρω οικογένειες που τη βγάζουν και με 7 και 8 το χρόνο, με παιδιά κλπ. Αφήστε. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 82% των Ελλήνων δηλώνει ότι μπορεί να βασίζεται στη βοήθεια συγγενών και φίλων σε μια δύσκολη στιγμή. Όχι τόσο συγγενείς, εντάξει, όσο αφορά παππούδες, γιαγιάδες που είμαστε πιο κοντά. Μόνο από εκεί μπορείς να έχεις μια βοήθεια. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, την έρευνα, ναι. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν θα μπορούσε να βγει ένα σπίτι ούτε με δύο μισθούς. Είναι πολύ δύσκολα. Και είναι και δύσκολο στο να ανταπεξέλθεις γενικά, αν δεν έχεις και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Κατά μέσο όρο, το ελληνικό νοικοκυριό ξοδεύει το 1/4 του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός του σε ενίκιο και έξοδα συντήρησης του σπιτιού. Με αναμονή της περιβόητης ρύθμισης των 120 δόσεων, βρισκόμαστε με αρκετές ελπίδες και προσδοκίες να έχουν προκληθεί στους οφειλέτες. Οι επαγγελματίες περιμένουν να δουν πώς θα διαμορφωθούν τα χαρακτηριστικά, την ώρα που εκφράζονται φόβοι πως η διαδικασία μπορεί να μπλοκάρει και να μην καταφέρουν να ρυθμίσουν οφειλές και σημαντικές εκκρεμότητες. Τη ρύθμιση των 120 δόσεων περιμένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία έχουν συσσωρευτεί και ήδη θέλουν να εξοφλήσουν με έναν τρόπο που να τους εξυπηρετεί. Ελεύθεροι επαγγελματίες, και βέβαια το δείχνουν αυτό όλοι οι οικονομικοί δείκτες, είναι ο κλάδος που έχει πληγεί το παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η οποιαδήποτε κυβέρνηση, και βέβαια δεν είναι με κομματικά κριτήρια ή οτιδήποτε άλλο, είναι πολιτικό το θέμα ακριβώς, πρέπει να δουν τους ελεύθερους επαγγελματίες με διαφορετικό μάτι. Η αλήθεια είναι ότι οι εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί κατά πολύ. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι σε έναν μέσο συνάδελφο επαγγελματία, οδηγό, ιδιοκτήτη ταξί, που πλήρωνε το δήμιο 900 ευρώ, τώρα έχουμε φτάσει κοντά στα 400. Οπότε η μείωση είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό που φοβούνται όλοι είναι μήπως μπλοκάρει η διαδικασία. Δυστυχώς όμως έπεσε σε σκόπελο
στο σκόπελο των δανειστών αυτή η καινούργια ρύθμιση, οι οποίοι ζητάνε ως αντίμετρο την αύξηση του ΦΠΑ. Γιατί λένε, όπως λένε και οι θεσμοί απ' έξω, ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες και κυρίως οι κακοπληρωτές προσπαθούν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μέσω ρυθμίσεων και όχι εφάπαξ όπως έχουν την υποχρέωση. Βέβαια, στις ρυθμίσεις που όσοι πληρώνουν, πληρώνουν με κάποια μικρή προσάυξηση παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά τις υποχρεώσεις τους πληρώνουν. Όμως, ακόμα και αν εφαρμοστεί η ρύθμιση, υπάρχουν κάποια αγκάθια που θα πρέπει να διορθωθούν. Διότι ο επαγγελματίας θα καλείται να πληρώσει την τρέχουσα δόση και κάποιο ποσοστό από την προηγούμενη οφειλή. Βεβαίως και βολεύει, γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεταβιβάσεις, να μεταβιβάσουν την άδεια είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω κάποιου άλλου προβλήματος. Αλλά επίσης έχουν προβλήματα και με την ιατρική περίθαλψη και όλα αυτά. Το πρόβλημα που εντοπίζεται σε αυτή τη ρύθμιση ποιο είναι? Ότι το κράτος βέβαια σου ρυθμίζει τα χρέη σου, αλλά σου ζητάει να πληρώσεις τις τρέχον εισφορές συν αυτό που θα έχεις κάνει, συν αυτό που θα έχεις ρυθμίσει. Συν τη δόση. Οπότε έρχεται λοιπόν ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας και σου λέει, που θέλει να πληρώσει βέβαια, έτσι, δεν το κάνει από ιδεολογικούς λόγους να μην πληρώνει τις εισφορές του, και σου λέει, όταν δεν μπορώ να πληρώσω τις τακτικές εισφορές μου, πώς θα πληρώσω την τακτική εισφορά συν τη ρύθμιση? Οπότε αυτό που θα γίνει αν μείνουν έτσι τα πράγματα είναι απλά να δοθεί μία παράταση, να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν τη ρύθμιση, να κάνουν τις δουλειές τους, και μετά θεωρούμε δυστυχώς ότι οι οφειλές δεν θα σταματήσουν να υπάρξουν. Χιλιάδες αιτήσεις τώρα για τα φορολογικά διαζύγια, με τα ζευγάρια να σπέβδουν να προλάβουν, καθώς τέλος Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία. Το όφελος των ξεχωριστών δηλώσεων είναι πως οι δύο φορολογούμενοι έχουν ξεχωριστεί εκαθάριση. Βροχή οι αιτήσεις για τα φορολογικά διαζύγια. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω από 2.100 αιτήσεις, ενώ η προθεσμία για να ζητήσει ένα ζεύγος το δικαίωμα να υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Το πρόβλημα που επικρατεί είναι φορολογικά διαζύγια σχετικά με την διάταξη λοιπόν, με την οποία θα έχουμε πλέον την διαδικασία όπου οι φορολογούμενοι, το σύζυγος και η σύζυγος, θα μπορούν να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις. Αυτόματα σημαίνει ότι όποιος από τους φορολογουμένους, από τα φορολογικά, να το πω, τις φορολογικά υπόχρεους, θέλει, μπορεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, με μία δήλωση την οποία θα κάνει στην ΔΟΗ ή ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος τάξης, να δηλώσει ότι επιθυμεί πλέον να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση ξεχωριστά από τον ή την σύζυγό του. Βέβαια, επειδή έχουμε διαφορετικά αφημί, η δήλωση αυτή απαιτείται να γίνει και από τους δύο φορολογουμένους, δηλαδή και τον σύζυγο και τη σύζυγο. Το όφελος των ξεχωριστών δηλώσεων είναι πως οι δύο φορολογούμενοι έχουν ξεχωριστεί εκαθάριση, συνεπώς αν κάποιος έχει πιστωτικό αποτέλεσμα, ενώ ο σύντροφός του έχει χρεωστικό, δεν γίνεται συμψηφισμός. Παράλληλα, εάν ένα από τα δύο μέλη έχει χρέη προς την εφορία, δεν θα μπλοκάρεται η φορολογική ενημερότητα του άλλου. Το φορολογικό διαζύγιο επιφυλάσσει όμως και παγίδες, καθώς το εισόδημά του κάθε μέλους υπολογίζεται ξεχωριστά. Εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι το σύμφωνο διαβίωσης. Δεν εντάσσεται το σύμφωνο διαβίωσης. Οπότε, εάν υπάρξουν όμως γάμοι μετά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μετά την 28 Φεβρουαρίου, τότε με βούληση που θα την εκφράσουν πάλι το νέο ζευγάρι, θα μπορούν και αυτοί να υποβάλουν χωστά τις φορολογικές τους δηλώσεις. Από όταν θα παρέλθει η ημερομηνία αυτή που έχει οριστεί 28 Φεβρουαρίου, δεν θα μπορεί, αν κάποιο ζευγάρι επιθυμεί να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα υποβάλει υποχρεωτικά πάλι μαζί όπως ο νόμος ορίζει. Επίσης εδώ πέρα θα πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη διάταξη δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που υπάρχει διάσταση μεταξύ των συζύγων, η οποία βέβαια και αυτή έχει καταγραφεί στο Μητρό τον ΔΟΗ με δήλωση την οποία έχουν καταθέσει, δήλωση μεταβολής την οποία έχουν καταθέσει. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας και ερχόμαστε στα εθνικά μας θέματα. Η επέκταση της Αιγαιαλίτιδας ζώνης έχει βγει ως εξαγγελία για την περιοχή του Ιωνίου από την πλευρά της κυβέρνησης. Το τι ακριβώς περιλαμβάνει αναλύει ο στρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης.
Πολύς λόγος γίνεται για τις εξαγγελίες περί επέκτασης αγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 ναυτικά μίλια σε 12 ναυτικά μίλια στην περιοχή του Ιωνίου. Ο στρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλλιτερίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αυτή η κίνηση που πάει να κάνει η κυβέρνηση? Υπήρχαν κάποιες σκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως στρατηγική της χώρας να κάνουμε οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία, την Ιταλία, την Λιβύη, την Αίγυπτο, την Κύπρο. Και αν αυτή η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, επαναλαμβάνω, γινόταν με βάση αυτά που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή τη μέση γραμμή, αυτό θα έφερνε σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Γιατί θα λέγαμε ότι όλος ο πολιτισμένος κόσμος στον κόσμο, στη Μεσόγειο, αλλά και οι γείτονές μας, mm-hmm. συνενούν να χαράξουμε έτσι και θα είχαμε σντριμώξει, αν θέλετε, την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια στρατηγική τμηματικής οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας για συγκεκριμένο στόχο. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο φέραν την τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων δείχνει πόσο σοβαρά ασκείται, σχεδιάζεται, τίθενται οι εθνικοί στόχοι, σχεδιάζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Και τι θα σημάνει όταν συμβεί αυτό που βλέπουμε εδώ στο χάρτη και η Ελλάδα κάνει αυτή την κίνηση τώρα, τι θα σημάνει? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι όταν ο κύριος Κοτζιάς έκανε την, το είπατε και πριν από λίγο, όταν ο κύριος Κοτζιάς δήλωσε απερχόμενος ότι έχει ετοιμάσει την επέκταση, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά είχε και ένα θετικό αυτό, ότι η Ελλάδα επανέλαβε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της να κάνει χρήση της επέκτασης όποτε και... Τώρα, εάν γίνει τμηματική επέκταση, αν υπάρχει στρατηγική γι' αυτό, και αν έχει μελετηθεί, δεν το γνωρίζω. Ναι. Αντίστοιχη με αυτή τη οριοθέτηση, ότι θα ξεκινήσουμε από εκεί και σε δεύτερη φάση θα πάμε παρά εκεί, ούτως ώστε να μείνει μόνο το τμήμα στο οποίο η Τουρκία έχει διεκδικήσεις, mm-hmm. αυτό ίσως έχει κάποια λογική. Η Ελλάδα πάντως, όμως, γιατί το κάνει τώρα, κύριε Καλλιτερίδη? Τι κερδίζουμε εμείς από αυτή την κίνηση, αν τελικά γίνει? Εγώ πιστεύω ότι και η ανακοίνωση από πλευράς του κ. Κοτζιά και τώρα γίνεται κυρίως για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Για το εσωτερικό κλίμα. Εκλογές έρχονται, θα πούνε εμείς μεγαλώσαμε την Ελλάδα και όλα αυτά. Μας είναι δυνατόν να πουλάμε ένα θέμα τόσο φθηνά? Σύμφωνα με αυτά που λέτε και εσείς και ο κύριος Πλεύρης. Δεν λέω τίποτα. Και να δικαιώνουμε την Τουρκία. Μιλούν τα γεγονότα. Μάλιστα. Ο κύριος Κοτζιάς, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όλοι όταν καθίσαμε σε μια υπεύθυνη θέση εργαστήκαμε και αφήνουμε την ιστορία να μας δικαιώσει. Μάλιστα. Δεν λέμε πάντως, κύριε, έκανα αυτό εγώ. Φεύγοντας κιόλας. Φεύγοντας. Να βάλουμε και μία ακόμα. Ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ οι αγρότες και προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις. Συμβολική κατάληψη στην Εθνική Οδό πραγματοποίησαν οι αγρότες της Αργολίδας. Με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα απαιτούμενα και να ακουστούν τα αιτήματά τους. Την κυβέρνηση ή κλιμάκιο της κυβέρνησης και τα μπλόκα πανελλαδικά. Η αλήθεια είναι ότι η συνάντηση γίνει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αραχοβίτη, λίγο πριν τις γιορτές. Όλα τα ζητήματα που του θέσαμε μας παρέμβει ότι είναι αναρμόδιος και μας παρέμβει στους υπόλοιπους υπουργούς και υπουργούς οικονομικών και εργασίας. Παραδικά σήμερα κλιμακώνουμε τις κινητοποίησεις μας και τα μπλόκα και με κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα, πιέζοντας την κυβέρνηση να γίνει άμεση συνάντηση πάνω στα καυτά προβλήματα που έχουμε, που δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ίσα ίσα επιβαρύνονται. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα και στην Αργολίδα, έχουμε πάρα πολύ πρόβλημα και με τα πορτοκάλια, με τους σπαγετούς. Και ο ΕΛΓΑ, για παράδειγμα, δεν έχει κάνει ακόμα αναγγελία των ζημιών για να βγουν τα κλιμάκια. Ότι δηλαδή δεν έχουν γίνει ζημιές. Ενώ όλος ο κόσμος ξέρει ότι πλέον πολλά πορτοκάλια έχουν πρόβλημα, πάνε για χυμό. Και αυτό συντελεί ακόμα και σε μείωση εισοδήματος. Υπάρχει το ζήτημα στους κοινοτρόφους που η εικόνα που έρχεται πέρα από αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι σε πολλές περιοχές, στην Αλαία και στα ορεινά κυρίως χωριά, είναι ότι πλέον ούτε το ροκόμι ούτε το γάλα δεν παίρνουν. Με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφιμοι ούτε το γάλα δεν μπορούν να το πουλήσουν. Δηλαδή και αυτοί που το πουλάγανε, ναι, μην είχαν χαμηλές τιμές, φτάσαμε και στο σημείο ούτε να το παίρνουν. Έχουμε αυτά τα ζητήματα. Ζητάμε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να γίνει στη συνάντηση. Νομίζω θα πιεστεί η κυβέρνηση και σήμερα παλαδικά γίνονται κινητοποίησεις. Και μεγάλες και οι συνάδελφοι στη Θεσσαλία κλείσαν τα τέμπη. Νομίζω θα πιεστεί η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα, γιατί είναι υπαρκτά και το βιώνει. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει και συνάντηση, γιατί τα ζητήματα που
που βάζουμε και στο πλαίσιο πάλι σε όλα τα και στους αγρότες και στους φρονοτρόφους είναι υπαρκτά, σημαντικά και νομίζω θα σκέψει, θα δούμε τι διαθέσεις υπάρχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας από την άποψη ότι είναι μονόδρομος η κινητοποίηση, ο αγώνας, η ανάδειξη των προβλημάτων ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας. Γιατί αυτό είναι ορατός ο κίνδυνος. Φαίνεται δηλαδή πανελλαδικά ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτό λένε. Αρκετές υποχρεώσεις για τους οδηγούς και ιδιοκτήτες γιοταχή αυτοκινήτων. Όσοι δεν πέρασαν κταίω μετά και τους διασταυρωτικούς ελέγχους, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα φωτιά. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι οδηγοί αμέλησαν την υποχρέωσή τους να περάσουν από κταίω τα οχήματά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το νούμερο δεν είναι καθόλου μικρό και αφορά περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίω. Επειδή αυτή την αδράνεια του κόσμου να γνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχει, έχει ως αποτέλεσμα πραγματικά να πληρώνει τα 40 ευρώ του ελέγχου του κτέου, 105 ευρώ. Γιατί τόσο είναι το πρόστιμο μετά από 6 μήνες, 65 και 40, 105. Γι' αυτό όλα τα κτέου έχουμε φτιάξει ουσιαστικά ένα ολόκληρο επιτελείο εις βάρος των κτέου ως προς τα άτομα προσωπικού, να ενημερώνουμε τον κόσμο και το 80 με 90% τους το θυμίζουμε εμείς ότι πρέπει να περάσει κτέο. Βέβαια αυτό είναι στους πελάτες που ήδη έχουν περάσει κτέο. Γιατί ένα αυτοκίνητο που είναι αγορασμένα αντιπροσωπεία, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν τα έχουμε τα στοιχεία εμείς αυτά, έχουμε τα στοιχεία του αυτοκινήτου που ήδη έχει περάσει σε εμάς χταίο. Και έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο τουλάχιστον να γλιτώνει και το πρόστιμο, αλλά να είναι και συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θεωρείτε ότι υπάρχει γενικότερα έλλειμμα ενημέρωσης, δηλαδή εσείς κάνετε τη δική σας προσπάθεια. Θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και πολλές φορές οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πρόστιμα χωρίς ουσιαστικά να ήξεραν όλα αυτά που εμείς αναλύσαμε. Κοιτάξτε, είναι ένα γενικό θέμα της ενημέρωσης, όχι μόνο στο αυτοκίνητο, γενικά σε όλα. Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τις πραγματικές υποχρεώσεις, αλλά και τις πραγματικές απαιτήσεις που πρέπει να έχουν απέναντι από κάθε υπηρεσία, είτε ιδιωτική είτε κρατική. Αυτό είναι γενικό ελληνικό φαινόμενο. Αναμένεται διασταύρωση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων που έχει η ΑΕΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να διαπιστωθούν πόσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν περάσει από κταίω. Η διαδικασία του κταίου είναι εξής. Κάθε αυτοκίνητο καινούργιο αντιπροσωπεία στα 4 χρόνια, μετά από 4 χρόνια ακριβώς, έχει υποχρεώσει να περάσει κταίω, ενώ έχει υποχρεώσει από τον πρώτο χρόνο αγοράς και μετά να παίρνει κάρτα καυσαερίου. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και δεν είναι καινούργια. Στα κάθε 2 χρόνια πέρανε κταίω και κάθε ένα παίρνουν κάρτα. Η νομοθεσία είναι αυστηρή ως και ως προς τα πρόστιμα, είναι και αυστηρή και ως προς τους ελέγχους. Τα πρόστιμα ήδη τώρα με την νέα νομοθεσία είναι 3. Είναι το πρόστιμο του ληξιπρόθεσμου αυτοκίνητου που θα πληρώσει το κταίο ανάλογα με το πόσο καιρό έχει λήξει το κταίο του και διαφοροποιείται από τον πρώτο μήνα, στο πρώτο εξάμηνο και από το εξάμηνο και μετά. Αυτό είναι το πρόστιμο που θα διαπιστώσει το κταίο και θα πληρώσει με παράβολο του δημοσίου στο κταίο. Το πρόστιμο το δεύτερο είναι το τροχονομικό, αυτό που η τροχιά θα σταματήσει το αυτοκίνητο που δεν έχει περάσει κταίο και είναι 400 ευρώ. Και είναι το τρίτο πρόστιμο που πλέον το Υπουργείο Μεταφορών έχει συλλέξει σε ένα κεντρικό σερβέρ όλες τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Από εκεί όλα τα κταίω ιδιωτικά και κρατικά αντλούν πινακίδες μέσα από αυτό το σερβέρ. Για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι βιβλιοδρομίες. Το βιβλίο μπορεί να θεωρείται ότι περνάει κρίση, όμως κάτι τέτοιο δείχνει να συμβαίνει στις μεγάλες ηλικίες, αφού η αγάπη των μικρών παιδιών για τα βιβλία κρατάει εδώ και χρόνια την γιορτή αυτή ζωντανή. Διοργανώθηκαν και φέτος οι καθιερωμένες βιβλιοδρομίες στους χώρους των εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι σχεδόν από το ξεκίνημα του σχολείου, είναι 19 χρόνια φέτος. Οι βιβλιοδρομίες είναι στα πλαίσια της προώθησης φιλαναγνωσίας που προσπαθούμε. Τα πρώτα χρόνια είχαμε την χαρά να έχουμε την ομάδα λογοτεχνίας που ξεκίνησε από την αρχή του σχολείου, είχαμε τη χαρά να λειτουργεί με τη Σοφία Φίλντιση. Δυστυχώς η Σοφία μας άφησε, αλλά είναι η Χριστίνα Δήμιζα τώρα και κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες όλο το χρόνο. Δηλαδή έρχονται συγγραφείς στο σχολείο, τα παιδιά έχουν δανειστική βιβλιοθήκη στα τμήματα. Υπάρχει πρόγραμμα φιλαναγνωσίας μέσα στο πρόγραμμα του, στο κανονικό ωράριο του σχολείου. Λειτουργούν διάφορες ομάδες λογοτεχνίας, κυρίως στο δημοτικό, αλλά όχι μόνο. Ξεκινάμε από τα προνήπαινα να γίνονται αυτές οι δράσεις. Εκπλήσουμε με τη σημερινή γιορτή που είδα εδώ στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, με τις πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, σκυταλοδρομίες, δρομικά παιχνίδια. Εδώ θα προσφερθούν πολλά βιβλία, θα γίνουν πολλές δράσεις, βιβλιοαναγνωσίες για παιδιά από νήπιο, προσχολική ηλικία μέχρι και λύκειο και όλες τις ηλικίες.
Τα τελευταία περίπου 5 χρόνια έχει γίνει ένα άνοιγμα σε όλα τα σχολεία της πόλης. Δηλαδή μπορούν να έρθουν παιδιά και να διαγωνιστούν σε ένα βιβλίο της επιλογής τους. Και αυτός είναι ο στόχος. Τα παιδιά να διαλέξουν ένα βιβλίο μόνα τους, βασική προϋπόθεση, να το ξεφυλίσουν και μετά να έρθουν και να διαγωνιστούν. Είναι μια πορεία λοιπόν των βιβλιοδρομιών πάνω από 20 χρόνια. Είναι ένας θεσμός και έπεται και μεγαλύτερη συνέχεια. Μπορεί το βιβλίο να θεωρείται ότι περνάει κρίση, αυτό όμως φαίνεται να συμβαίνει μόνο στις μεγάλες ηλικίες, καθώς τα παιδιά δείχνουν μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση και τα βιβλία. Αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια ότι το βιβλίο περνάει μια κρίση είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι πλέον στηρίζεται πολύ καλά το παιδικό βιβλίο με οργανωμένες δράσεις, βιβλιοαναγνωσίας. Υπάρχουν πολλά πλέον ιδρύματα που προάγουν το παιδικό βιβλίο και νομίζω ότι υπάρχει μια άνθηση στο παιδικό βιβλίο. Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο κρίση περνά, θα έλεγα εγώ, το βιβλίο των ενηλίκων περισσότερο. Οι γονείς όμως και ιδίως οι νέοι γονείς που ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους προσπαθούν και επιλέγουν βιβλία. Γι' αυτό και ανθεί και υπάρχουν πολλές πωλήσεις σε παιδικά βιβλία. Το έχουν καταλάβει οι εκδοτικοί οίκοι και προσπαθούν να βγάζουν ωραία βιβλία. Υπάρχουν πολλοί τίτλοι, πολλές επιλογές που αφορούν συναισθήματα των παιδιών, καλούς τρόπους και αυτό είναι και αυτό που πρέπει να κοιτάνε και οι γονείς. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία και να διαλέγουν μόνο το βιβλίο. Είναι σημαντικό. Μπορεί για την Πελοπόννησο η υπόθεση τρένων να έχει ξεχαστεί ανάμεσα σε υποσχέσεις και δεσμεύσεις, όμως στην Δυτική Ελλάδα τρέχουν τον όλο σχεδιασμό. Οι μελέτες για το τρένο στην Πάτρα ξεκινούν και επιτάπητος τίθεται η διασύνδεση με την ΒΙΠΕ και το αεροδρόμιο του Αράξου. Ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα εκπόνηση μελετών για την διέλευση του τρένου από την Πάτρα αλλά και την σύνδεση του με τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και το αεροδρόμιο του Αράξου. Σε ό,τι αφορά το τρένο, είχαμε μία τελευταία ανακοίνωση στη θετική κατεύθυνση. Το τρένο από την Πάτρα το λιμάνι στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Ένα αίτημα της παραγωγικής και επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και όλων των φορέων. Η ΕργοΣΕ, μετά από συζητήσεις και παρεμβάσεις, απεδέχτη να προχωρήσει γρήγορα στην εκμόνηση μελέτης σκοπιμότητας. Για μας είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το να συνδεθεί το λιμάνι της Πάτρας, που είναι εμπορικό λιμάνι, με τη βιομηχανική περιοχή, θα είναι μια, θα έλεγα, γραμμή σιδηροδρομική μεγάλης σημασίας αναπτυξιακής. Γιατί μόνο τότε θα έχουμε και λιμάνι με εξαγωγές, αλλά και μια βιομηχανική περιοχή που θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα μεγάλα δίκτυα και βεβαίως υπάρχει μέσα σε αυτή τη μελέτη και η σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου. Άρα δύο αναπτυξιακοί πόλοι, η βιομηχανική περιοχή και το αεροδρόμιο του Αράξου, θα συνδεθούν με σιδηροδρομική γραμμή. Βεβαίως περιμένουμε, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας, που είναι το πρώτο βήμα, θα κουβεντιάσουμε και θα δούμε τα θετικά ή τις αδυναμίες που πιθανόν να έχει. Σημασία έχει ότι ανοίγει ο δρόμος και γι' αυτό το μεγάλο, θα έλεγα, αναπτυξιακό πρόταγμα. Δηλαδή το να αναπτύξει βιομηχανική περιοχή και λιμάνι της Πάτρας και αεροδρόμιο του Αράξου είναι μεγάλο αναπτυξιακό πρόταγμα για την περιφέρεια, την επιχειρηματικότητα, νέες θέσεις εργασίας, σύγχρονο λιμάνι και ανταγωνιστικό, σύγχρονο αεροδρόμιο και ανταγωνιστικό. Άρα νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες, θα έλεγα, πολιτικές εξελίξεις. Ξανά στον αγροτικό τομέα, ενημερωτική εκδήλωση για την ελαιοκαλλιέργεια και την προστασία της από φυματοπαθολογικές προσβολές έγινε στην Ηλία. Εξειδικευμένοι επιστήμονες μίλησαν στους παραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ειδικά φέτος η παραγωγή, με κύριο αίτιο το γλυοσπόριο, ενώ ενημέρωσαν για τους τρόπους αντιμετώπισης. Είναι από την χώρα κάτω, Μεσσηνίας, γιατί δεν απαραίτητο ότι ο καρπός θα πέσει κάτω. Μπορεί να προσβληθεί και να παραμείνει επάνω στο δέντρο. Και έχει αυτήν εδώ την εικόνα. Όλοι οι καρποί αυτοί εδώ είναι Προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από φυτοπαθολογικές προσβολές και η αντιμετώπιση τους ήταν το αντικείμενο της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην κοινότητα των Μακρησίων.
Η πρωτοβουλία ανήκε στην εταιρεία Ξενοφών Τριαντόπουλος, ΙΚΕ Μακρύσια, και στόχο είχε την παροχή πληροφοριών στον αγροτικό κόσμο. Είπαμε πρώτα απ' όλα να δούμε σωστά και επιστημονικά τι είναι όλο αυτό που ακούγεται και που έχει πλήξει για πρώτη φορά την περιοχή μας, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το νέο μύκητα, το λεγόμενο γλυοσπόριο. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με πολλούς παραγωγούς και ενδεικτικά από όλες τις περιοχές μας, από τα Μακρύσια, από το Καλλίκομο, από το Φλόκα, πήραμε κάποια δείγματα τα οποία στείλαμε στον Πενάκιο για να δούμε και να διαπιστωθεί δηλαδή επιστημονικά, παίρνω όλο αυτό που ακούμε, τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί ό,τι έχει ονοματεπώνυμο μπορούμε να το δούμε, να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Πράγματι λοιπόν, τα απορίσματα ήταν συνολικά προς όλους τους παραγωγούς, ότι το κύριο αίτιο ήταν το γλυοσπόριο. Είπαμε λοιπόν τι κάνουμε τώρα, γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε το κράτος δεν είναι κοντά, δεν είναι, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα εξακολουθήσουν να είναι. Είπαμε λοιπόν εμείς ας πάρουμε στα χέρια μας την κατάσταση, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κάποιος άλλο για μας και από κοινού όλοι μαζί, εμείς, εσείς, ο καθένας με την ιδιότητά του και τη συμβολή του, θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για να το αντιμετωπίσουμε. Η προστασία της ελιάς μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα σοβαρό φέτος στην περιοχή μας και δεν το κάνουμε απλώς μόνο για να ο κόσμος να ενημερωθεί, διότι έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσει να καταλάβει και να ασχοληθεί ο κόσμος με το θέμα της ελιάς. Έχουμε φέρει πάνω μια πελώρια εταιρεία με λίγα λόγια, μεγάλη εταιρεία η οποία είναι γνώση των πραγμάτων και θέλει να ενημερώσει τον κόσμο τι μικρόβιο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον καρπό, αλλά όχι μόνο στον καρπό, αλλά και στην ελιά ακόμα, το φυτό το ίδιο. Και συνεχίζουμε τώρα την ομιλία μέσα με τον κόσμο που έχει παραβρεθεί εδώ πέρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γίνεται και για αυτούς, αλλά και για εμάς το Λετριβής. Πάμε εμείς τώρα σε μια βόλτα στον κόσμο. Γαλλία και Ιταλία βιώνουν την μεγαλύτερη κρίση στις σχέσεις τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμα και αν η αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου είναι θέμα χρόνου, οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών ίσως υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά. Την ίδια ώρα, ο χαμός του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή Εμιλιάνο Σάλα έχει συγκλονίσει όλον τον πλανήτη. Ενώ το φιλανδικό πείραμα του βασικού εισοδήματος ολοκληρώθηκε και οι μελετητές δεν ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα. Γαλλία και Ιταλία βιώνουν την μεγαλύτερη κρίση στις σχέσεις τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη και αν η αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου είναι θέμα χρόνου, οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών ίσως υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά. Το πρώτο πιθανό θύμα είναι η σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει την Λιόν με το Τωρίνο. Ο Λουίτζι Ντι Μάιο, που συνάντησε αντιπροσωπεία των κίτρινων γυλαίκων, τάσεται κατηγορηματικά κατά του έργου. Το σχέδιο δεν θα προχωρήσει όσο το κίνημα των πέντε αστέρων βρίσκεται στην κυβέρνηση. Προτιμώ να επενδύσω χρήματα για να εξασφαλίσω την γρήγορη σύνδεση μεταξύ Ρώμης και Πεσκάρα, καθώς και την ασφάλεια των εθνικών οδών, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης. 425 δισεκατομμύρια ευρώ του Ιταλικού χρέους βρίσκονται σε χαρτοφυλάκια ευρωπαϊκών τραπεζών. Από αυτά τα 285 αναλογούν σε γαλλικές τράπεζες. Ακόμη η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Γαλλίας και η Γαλλία η δεύτερη μεγαλύτερη της Ιταλίας. Το φινλανδικό πείραμα του βασικού εισοδήματος των 560 ευρώ σε τυχαία επιλεγέντες 2.000 ανέργους για δύο χρόνια ολοκληρώθηκε και οι μελετητές δεν ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα. Η λήψη γινόταν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί το δίχτυ ασφαλείας για την αναζήτηση δουλειάς και μείωση των ποσοστών ανεργίας. Οι σχεδιαστές του εγχειρήματος διευκρίνησαν μάλιστα ότι το βασικό εισόδημα δεν θα κοβόταν αν κάποιος έβρισκε θέση εργασίας είτε σε τακτικό επίπεδο είτε περιστασιακά. Ωστόσο, όπως διεφάνει, η επίδραση ήταν μικρή και λίγοι αξιοποίησαν την ευκαιρία που είχαν, όπως η Σίνι Μάρτινεν. Το πείραμα του βασικού εισοδήματος έδωσε κάποια ελευθερία και πιστεύω ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι ψυχολογικό. Ότι έχεις μπροστά σου δύο χρόνια και μία μηνιαία εξασφάλιση 560 ευρώ και ότι πρέπει κάτι να κάνεις με αυτά τα χρήματα. Ο επίλογος στην τραγωδία γράφτηκε και επίσημα. Η σωρός που ανασύρθηκε από το αεροσκάφος που βυθίστηκε στη Μάνχη ανήκει στον Εμιλιάνο Σάλα. Ο χαμός του Αργεντινού ποδοσφαιριστή έχει συγκλονίσει όλο το πλανήτη. Περιμέναμε ένα φως ελπίδας. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένειά σου και στους φίλους σου, έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
Αποχαιρετιστήριο μήνυμα ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αδελφή του Ρωμίνα, στο οποίο έγραψε: «Η ψυχή σου στην ψυχή μου θα λάμπει παντοτινά σε όλα τα χρόνια της ύπαρξής μου. Σε αγαπώ, Τίτο». Είχαμε ακόμα ελπίδες. Δυστυχώς. Το γνώριζα εδώ και 2 ημέρες. Η τρομερή, η άδικη αλήθεια αποκαλύφθηκε. Τα συντρίμμια του μονοκινητήριου Piper Malibu, στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος 59 ετών και ο πρώην επιθετικός της Νάντι 28 ετών, που πήγαινε να κάνει τον ντεμπούτο του στην Premier League με τη νέα του ομάδα, την Cardiff City, εντοπίστηκε την Κυριακή στο βυθό κοντά στο σημείο που έπαψε να εκπέμπει στη μάχη, σε βάθος 67,7 χιλιόμετρων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστε την ενημέρωσή σας, καλό σας βράδυ! Το ραντεβού στον κόσμο των γεύσεων και της μουσικής. Anais Musical Restaurant and Bar. Ανοιχτά από Πέμπτη και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με ζωντανή μουσική.